Τι γίνει με την Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη με τραγικά νούμερα τηλεθέασης την Παρασκευή μας πέρασε. Τραγικά νούμερα. Τα χαμηλότερα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Έκανε 6,5% τηλεθέαση. 6,5% τηλεθέαση στο δυναμικό στο κοινό. Δυναμικό. Ξαναλέω και πρέπει να το διαβάζουμε, να το βλέπουμε. 6,5% η ωραία Ελένη, η χρυσοπληρωμένη Ελένη Μενεγάκη, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης που μετά μεταφέρθηκε στο μεσημέρι, έκανε, ξαναλέμε, 6,5% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό. Στο γενικό σύνολο πόσο έκανε? 7,8. Και στο, δυναμικό, και στο γενικό σύνολο 7,8. Δεν τα καλά τα πράγματα. Δεν έχει κάνει χειρότερα νούμερα τηλεθέασης. Για πες μας. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι στο σταθμό. Ναι, είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης σε μια ζώνη που άλλοι κάνουν 20%. Και υπάρχει πρόγραμμα που κάνει 19,4% έκανε την Παρασκευή. Όπως... είναι το Ρουκζούκ στον, ναι, Αντένα. Ρουκζούκ. Η Ελένη Μενεγάκη έκανε μόλις 6,5%. Είναι στην ουσία στη τελευταία θέση, γιατί το Open είναι μόνιμα στη τελευταία θέση. Ναι. Με 3,9%. Είναι μια εκπομπή με την Μάρια Μιχλιδάκη, η οποία δεν κάνει νούμερα. Ναι. Οπότε στην ουσία είναι σαν τερμάτισε τελευταία. Μάλιστα. 6,5% ξέρετε σημαίνει αυτό ότι έχει πέσει όλος ο μέσος όρος του τηλεοπτικού, ναι, σταθμού. Ναι. Το οποίο Μέγκα αυτή τη στιγμή σαρώνει. Σαρώνει στο δελτίο ειδήσεων. Σαρώνει με την εκπομπή του Βαγγελάτου. Ναι, γιατί κατευθείαν μετά στην απογευματινή ζώνη ο Βαγγελάτου έκανε 17,1. Δηλαδή... κατευθείαν μετά την, ναι, Μενεγάκη 17,1. Ναι. Βλέπουμε ότι όλο το πρόγραμμα του Μέγκα έχει επιτυχία από το πρωί-πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Και το μεγάλο αγκάθι της καταστροφής του μέσου όρου του τηλεοπτικού σταθμού έχει ονοματεπώνυμο. Ελένη Μενεγάκη. Με ένα χρυσό συμβόλαιο. Με πολλά λεφτά. Με πάρα πολλά χρήματα. Και κάνει 6,5% τηλεθέαση. Ανησυχητικά τα νούμερα, όπως επίσης είναι και ανησυχητικό για την ίδια, εάν θα υπάρχει και την επόμενη σεζόν στο Μέγκα. Αυτό που λες. Γιατί είναι για 2 χρόνια το συμβόλαιο της, αποτυπωμάστε. Ναι, και λίγη τώρα, λίγη. Τώρα, στη χρονιά αυτή, λίγη. Και αν κάνει αυτά τα νούμερα που κάνει. Η ανανέωση θυμίζει του συμβολέου πολύ μακρινό όνειρο για εκείνη. Ή αν θα υπήρχε μια ανανέωση, θα υπήρχε πετσοκομμένα τα χρήματα τα οποία παίρνει κατά πάρα πολύ. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτάω αν είναι κακία αυτό που θα πω. Δεν είναι καλύτερα να φεύγεις στον κολοφόνα της καριέρας σου που λένε από ότι το να φεύγεις κατατρεγμένος απλά και μόνο να για πω. Να μαζέψεις λίγα παραπάνω. Δεν είναι λίγα παραπάνω. Είναι, λίγα. Είναι κάποια εκατομμύρια παραπάνω, κύριε Τζίφα. Για εμάς, Φίλιππε. Για εδώ, σκασίνα της μεγάλη. Τι την νοιάζει, σου πω. Καλά κάνει. Εκεί... κάνει. Βγαίνει, χαμογελά και παίρνει εκατομμύρια. Έχει... ορθώς και κάνει. Έχει... και καλά κάνει και τα παίρνει. Τι την νοιάζει. Αφού τα παίρνει η γυναίκα, τι θα κάνει. Άμα παίρνει και εσύ 1-2 εκατομμύρια το χρόνο, θα κάνει. Άσε με εμένα και εσένα, Φίλιππε, που και είμαστε. Για αυτή μια χαρά είναι. Βρε, μια χαρά είναι και για αυτή είναι. Και καλά που είμαστε. Βρε, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πάμε να δούμε τώρα την Ιωάννα Μαλέσκου. Πάμε να δούμε γρήγορα το βίντεο. Λίγο μίλη.